ψέμα να πουλιέται. Δικαίωμα μας είναι να βγούμε καταπιέται. Είμαστε και σήμερα εδώ οι μαθητές ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που κάνει το σχολείο μας ακόμα χειρότερο, φέρνει περισσότερο άγχος, περισσότερο τρέξιμο σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο στους μαθητές, και θα είμαστε εδώ για κάθε νέο μέτρο που φέρνει. Φωνάζουμε κι εμείς, δεν αντέχουμε άλλο, πνιγόμαστε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε μέσα σε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά το κοινωνικό περιθώριο, τη φτώχεια, τον ρατσισμό, την κρατική καταστολή. Σαν εκπαιδευτικοί έχουμε ένα χρέος παραπάνω να συγκρουστούμε με αυτό το σύστημα που γεννά παιδιά και από παιδιά. Πρέπει να παλέψουμε για ένα σχολείο που για όλα τα παιδιά, δημόσιο και δωρεάν, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, την καταγωγή, το φύλο, θα παρέχει προηγμένη μόρφωση, γνώση. Θα μαθαίνει σε αυτά τα παιδιά πώς να εξηγούν την πραγματικότητα ώστε να μπορούν να την αλλάζουν. Αυτός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Το κάναμε σε συνθήκες εγκλεισμού, το κάνουμε με ανοιχτά σχολεία, θα το κάνουμε μέχρι τέλους. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ακριβώς τον αντίποδο αυτού του σχολείου. Κάνει το σχολείο ακόμα πιο ταξικό, κατηγοριοποιημένο, χωρίζει τους μαθητές με βάση το οικονομικό τους εισόδημα. Εμείς αυτό το σχολείο θα το μπλοκάρουμε. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το νομοσχέδιο ακόμα και να το ψηφίσουν να περπατήσει. Θα μείνει στα χαρτιά. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας από αυτό το βήμα στέλνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε όλη την Ελλάδα που κινητοποιούνται και διαδηλώνουν ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την ανάγκη των παιδιών μας για ολόπλευρη μόρφωση. Θεωρούμε αντιδραστικό το νομοσχέδιο μακριά από τις διευρυμένες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας και καλούμε την κυβέρνηση να μην το ψηφίσει. Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας συνεχίζουμε και θα εντείνουμε τον αγώνα μας ώστε η εφαρμογή του νομοσχεδίου να μείνει στα χαρτιά. Καλούμε όλους τους γονείς να παλέψουν για ένα σχολείο που θα καλύπτει δημόσια, δωρεάν και ισότιμα τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας.